Σε λειτουργία βρίσκεται ήδη η κατάθεση των αιτήσεων για το Market Pass μέσω του vouchers.gov.gr. Πρόκειται για την πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης, με την οποία θα καλύπτεται μέρος του αυξημένου κόστου των νοικοκυριών για 6 μήνες και συγκεκριμένα από το Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο. Βοηθάει και πολύ κόσμο. Μάλιστα θα βοηθήσει. Ασφάλως θα βοηθήσει. Ό,τι και να πάρει κανείς, καλό είναι. Αυτά είναι ημίμετρα. Υπάρχει φοβερή ακρίβεια. Δεν πρόκειται να πέσουν οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Τα επιδόματα, αν δεν τα δώσουν, ο κόσμος τα υποφέρει. Να ανεβαίνουν οι τιμές των προϊόντων. Με ποια αιτιολογία? Η διαδικασία καταρχάς είναι απλή, γιατί όλα τα υπολογίζει το πρόγραμμα από μόνο του. Οι προϋποθέσεις όμως είναι ότι αν είναι κάποιος άγαμος θα πρέπει να έχει εισόδημα μέχρι 16.000 και μιλάμε για φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι 31/12/2022 και αφορούσαν την προηγούμενη χρονιά, το 2021. Για οικογενειακό εισόδημα είναι 24.000, προσαυξανόμενο 5.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος. Η πρώτη μέρα της υποβολής ξεκίνησε με καταγγιστικούς ρυθμούς, παρά το γεγονός ότι επιτρέπονταν αιτήσεις το πρώτο 24ωρο μόνο για όσους έχουν αφημί που λήγει σε 1, 2, 3 και 4. Υπενθυμίζουμε ότι η ενίσχυση ανέρχεται στο 10% του μηνιαίου ύψους αγορών, ξεκινώντας από τα 22 ευρώ ανά μήνα για μονομελή νοικοκυριά, προσαυξανόμενο κατά 10 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Τα χρήματα θα δοθούν αρχές Μαρτίου. Είναι 22 ευρώ για τον άγαμο, 32 ευρώ όταν είναι οικογένεια με δύο άτομα, 42 όταν είναι ένα παιδί και πάει λέγοντας. Προφανώς, αν υπάρχουν κάποιοι δεν το λάβουν για κάποιο λόγο, θα μπορούν μέχρι και αρχές Μαΐου να υποβάλουν ένα αίτημα για επανεξέταση. Μεταξύ και σοβαρό και αστείο, τώρα να πούμε ότι θα βοηθήσει. Αν δεν κάνω λάθος, 20 ευρώ το μήνα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να καλύψει κάτι. Δεν είναι 20 ευρώ μόνο. Είναι ανάλογα πόσα οικογένεια είναι. Δεν είναι για ένα άτομο. Όταν είναι 4 άτομα θα βοηθήσει. Και όταν είναι 5 άτομα πιο πολύ ακόμη. Δεν είναι σοβαρή πολιτική. Τα βοηθήματα είναι σαν ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη είναι η οικονομική πολιτική. Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο που θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση του Market Pass, είτε εκδίδοντας άειλη ψηφιακή κάρτα, είτε μέσω απευθείας καταβολής του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, όπου εκεί όμως θα λάβουν σε δύο δόσεις το 80% του συνολικού ποσού. Τα ποσά που θα πιστώνονται κάθε μήνα στις άειλες κάρτες θα μπορούν να αξιοποιούνται όποτε θέλει ο δικαιούχος, με καταληκτική ημερομηνία τα τέλη Αυγούστου. Αν με ρωτήσεις εμένα τι θα έπρεπε να γίνει, δεν θα επέτρεπα ποτέ να γίνει αυτό το μπάχαλο που έγινε. Δεν ξέρω αν είναι προεκλογική ιδέα για τα γνωστά αποτελέσματα. Έχουν όλα τα προϊόντα τα οποία είναι της φίρμας, τα οποία όντως ήταν χαμηλά, τα ακριβήναν και αυτά λίγο και ανεβάσαν όλα τα άλλα στο διόλτη μάνα και μας δουλεύουν δίθεν για το καλά της νοικοκυράς.